Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την απαγόρευση των διαδηλώσεων βάζει στο στόχαστρο το δικαίωμα στη λαϊκή διεκδίκηση, για το οποίο χύθηκαν ποταμοί αίματος, ποινικοποιεί τη σκέψη, τη συνείδηση, την αμφισβήτηση και τον αγώνα ενάντια στο σημερινό σύστημα της βαρβαρότητας και της εκμετάλλευσης. Από αυτή την άποψη είναι κατάπτυστο, αντιδημοκρατικό, αυταρχικό και επικίνδυνο. Γι' αυτό και ήδη από τα σπλάχνα του έχει καταπέσει στη συνείδηση των εργαζομένων. Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται την τρομοκράτηση και χειραγώγηση συνειδήσεων, ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Θέλετε να στοχοποιήσετε με προληπτικούς εκφοβισμούς όσους σηκώνουν ανάστημα στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Να ταυτίσετε όσους συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις ως φορείς εγκληματικών ενεργειών. Αυτά είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, όπως και άλλοι ομιλητές, με τους προβοκατόρικους συσχετισμούς των τραγικών θανάτων στη Μαρφή με τις συγκεντρώσεις που γίνονταν εκείνη την περίοδο. Και σας ρωτάμε, ποιος θα εμποδίσει τη λαϊκή οργή μπροστά στη βαρβαρότητα της πολιτικής σας? Ποιος εμπόδισε ή πιανού την άδεια πήραν τα εκατομμύρια φτωχών και εξαθλειωμένων που ξεχύθηκαν στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή το θάνατο του Αφροαμερικανού Φλόιντ? Ποιος θα εμποδίσει τον ξενοδοχό υπάλληλο, τον εργαζόμενο στον τουρισμό που καλείται να ζήσει με 9 ευρώ την ημέρα, τους βιοπαλαιστές, επαγγελματίες και αγρότες που είναι στη χρεοκοπία, να διεκδικήσουν τους καρπούς της δουλειάς τους, να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους? Εδώ και 8 ημέρες είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις η οδηγή τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη. Γιατί η κυβέρνηση, ο κύριος Θεοκάρης και ο κύριος Βρούτσης, που κάνουν τους Κινέζους μαζί με τους δύο μεγαλοεργοδότες, αρνούνται πεισματικά να υπογράψουν την ίδια τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας που ίσχυε πέρυσι? Όχι το Θεό μετάστρα, αλλά για το αυτονόητο. Διαδηλώνουν με τόλμη και παλικαριά μπροστά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με όποια εμπόδια και απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Με βάση το νομοσχέδιο, αυτή η απεργιακή κινητοποίηση και ως προς το σκοπό, αλλά και τη χρονική στιγμή, θεωρείται παράνομη, ναι ή όχι? Ποιος λοιπόν δεν βλέπει από τη μία το χορό δισεκατομμυρίων για τους λίγους, για μια χούφτα μεγιστάνες του πλούτου, και από την άλλη τα παιδιά να λιποθυμούν από την πείνα? Ποιος δεν βλέπει το θαύμα της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες εποχικά εργαζόμενους στην ανεργία χωρίς καν επίδομα ανεργίας, και την ίδια στιγμή τα τελευταία 6 χρόνια να έχουν μαζέψει τα ντερά τους στην κυριολεξία οι μεγαλοξενοδόχοι και οι πράκτορες πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ? Ό,τι λοιπόν και αν σκαρφίζεστε, όσους κατασταλτικούς και ιδεολογικούς μηχανισμούς και αν φτιάχνετε, το ποτάμι της λαϊκής οργής είναι ο εφιάλτης σας. Είναι το φάντασμα που πλανάτε μέρα και νύχτα στον ύπνο και στον ξύπνιο σας πάνω από τα κεφάλια σας. Γελιέστε αν νομίζετε ότι με προληπτικούς εκφοβισμούς θα ξεχάσει ο λαός ποιος και γιατί τον έφεραν στην κόψη της απελπισίας, της φτώχειας, του καθημερινού άγχους της επιβίωσης, στην ανύπαρκτη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαψη και στη μόρφωση των παιδιών του, στην αβεβαιότητα και ανασφάλεια της νέας γενιάς. Αυταπατάστε ηχτρά αν νομίζετε ότι θα εκφοβίζετε το λαό που τον εξαναγκάζετε να ζήσει σε συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης, με εκπεριτροπής δουλειές, με συμβάσεις λίγων ημερών, αναστολή και απολύσεις, με ροκάματα και μισθοί που δεν αρκούν ούτε για την εβδομάδα για τη λαϊκή οικογένεια, χαράτσια, ΔΕΗ, νερό, δάνεια, εφορία, αμέτρητος ο κατάλογος των υποχρεώσεων. Κυρίως όμως δεν πρόκειται να βάλετε φήμωτρο στο οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ούτε στην πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών. Η απαγόρευση των διαδηλώσεων και όσα απεργάζεστε, βέβαια, έχει πολύ ουρά. Δεν θα ξεχάσουν κανείς εργαζόμενος τη δράση των ΜΑΤ ενάντια στους συνταξιούχους, στους αγρότες, από παλιά με το ξεφούσκωμα των λάστιχων, στα μαζικά ογκώδη συναλλητήρια και στις απεργιακές διαδηλώσεις, το βάναυσο χτύπημα του συναλλητηρίου ενάντια στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Πομπέο στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβρη,
Το παρόν νομοσχέδιο δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Ούτε τα μέτρα ενάντια στον εχθρό λαό είναι μονάχα προνόμιο της ακροδεξιάς νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ανασύρει χουντικούς νόμους και διατάξεις, όπως υποκριτικά και όψιμα καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν κατάργησε από το 2015 έως το 2019 τις χουντικές διατάξεις για την απαγόρευση των διαδηλώσεων τις οποίες τώρα επικαλείται. Γιατί δεν κατάργησε τον τρομονόμο ενώ αντίθετα τον επέκτηνε. Ποιος είναι αυτός που νομοθέτησε το ιδιώνυμο αδίκημα για τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς. Ποιος χτύπησε την αντιπολεμική συγκέντρωση με τα γνωστά γεγονότα στο άγαλμα Τρούμαν, συλλαμβάνοντας φοιτητές και φορτώνοντάς τους τον μισό ποινικό κώδικα. Μήπως δεν προχώρησε και αυτός σε απαγορεύσεις διαδηλώσεων ή μήπως τα ΜΑΤ επί ΣΥΡΙΖΑ που τσάκιζαν εργαζόμενους απεργούς και τους νεολαίους κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν το έκαναν με προοδευτική ευαισθησία. Ποιος έριξε νερό στο μήλο της άθλιας θεωρίας περί μειοψηφιών που ταλαιπωρούν θέτοντας τους περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας με των απεργοκτόνων νόμων. Εσείς δεν είστε που ψηφίσατε λευκό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έθεση που κατέγραφε τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο Συμπείο της Ρουμανίας μαζί με άλλους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αντικομμουνιστικό μνημόνιο για το σιδηρού παραπέτασμα και την εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κυβέρνησε 4,5 χρόνια και είναι γνωστά και τα έργα και οι μέρες του. Πάνω σε αυτά σήμερα χτίζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι λοιπόν κάτι πολύ πιο σοβαρό αυτό το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Διαμορφώνει το ιδεολογικό υπόβαθρο στοχοποιώντας κάθε ριζοσπαστική προοδευτική ιδεολογία και πράξη από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μέχρι τους χώρους δουλειάς εκεί που στενάζει πραγματικά η εργατιά και τις πίνουν το αίμα. Και για να στηρίξετε βέβαια αυτή την άθλια και αιώλη προπαγάνδα επιστρατεύετε διάφορους πρόθυμους δημοσιολόγους, ορισμένα παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με στημένες εκπομπές, αναπαράγοντας την αθλειότητα ότι για την ταλαιπωρία του κόσμου και την αναδουλειά στα εμπορομάγαζα φταίνε οι συγκεντρώσεις και όχι η πολιτική σας που τους έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας, οδηγώντας εκατομμύρια εργαζομένους στην χρεοκοπία. Τρέμεται λοιπόν μόνο και μόνο στην ιδέα της λαϊκής αμφισβήτησης, αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, του αστικού κράτους και της εξουσίας του κεφαλαίου την οποία υπηρετείτε. Αυτός είναι ο ριζοσπαστισμός. Αυτόν θέλετε να συγκοφαντήσετε και να ποινικοποιήσετε, τον αγώνα του λαού. Θέλετε να εφαρμόσετε διαπυρός και σιδήρου τον νόμο και την τάξη για να προστατέψετε την οικονομία, την οικονομική και πολιτική εξουσία. Και εισάγετε αυτά τα μέτρα προληπτικού πολέμου στην ουσία, με κύριο στόχο να συκοφαντήσετε συλλήβδιν τους λαϊκούς αγώνες. Το γεγονός και μόνο ότι τόσο οι χουντικές όσο και οι τάχα μου δημοκρατικές διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου συναντιόνται σε ένα και μόνο στόχο, στην καταστολή του κινήματος, δείχνει ότι το κράτος, ανεξάρτητα από κυβέρνηση, δεν έχει κανένα απολύτως ενδιασμό να επιστρατεύσει οτιδήποτε το βολεύει για να χτυπήσει το λαϊκό κίνημα. Όσους λοιπόν ελιγμούς και αν κάνετε, με τις όποιες νομοθετικές βελτιώσεις σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, είναι για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του λαού, για να δώσετε πάσα στο κίνημα αλλαγής για να το υπερψηφίσει. Κυρίως όμως επιβεβαιώνει ότι η θέση του είναι για τα σκουπίδια στη γυρολεξία. Ο λαός λοιπόν, το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, θα δώσει την απάντηση που αρμόζει σε ένα νόμο τερατούργημα. Θα το πετάξει στο καλάθι των αχρήστων.